Η σύνοδος κορυφής η οποία ολοκληρώνεται είναι πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για το μέλλον του ΝΑΤΟ, καθώς υιοθετήθηκε το καινούριο στρατηγικό δόγμα, το οποίο επικαιροποιεί τις προτεραιότητες της συμμαχίας εν ώψη των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία. Προφανώς και στρατηγικός αντίπαλος της συμμαχίας σε αυτή τη συγκυρία είναι η Ρωσία και γι' αυτό και προχωρούμε ως συμμαχία σε μια σημαντική ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις όποιες φιλοδοξίες της Ρωσίας απέναντι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα η σύνοδος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι ουσιαστικά εγκρίναμε την διεύρυνση της συμμαχίας μας, προσθέτοντας δύο καινούργια μέλη, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, δύο δημοκρατίες, ευρωπαϊκές δημοκρατίες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας μας και, όπως είδατε τελικά, τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα και θα έλεγα και πολύ ανώδυνα, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να προσκαλέσουμε τις δύο χώρες να γίνουν μέλη της συμμαχίας μας. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στο στρατηγικό δόγμα επανεπιβεβαιώνεται η προσήλωση όλων των μελών της συμμαχίας στην έννοια της εδαφικής ακεραιότητας, του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι έννοιες σημαντικές που ενώνουν τις χώρες της συμμαχίας, καθώς καλούμαστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκος, όλο ένα και πιο σύνθετος. Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις οι οποίες προέρχονται από τον Νότο. Προκλήσεις όπως τα ζητήματα της τρομοκρατίας, η παράνομη μετανάστευση, η κρίση η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στη Λιβύη, η έξαρση της Ισλαμικής τρομοκρατίας στο Σαχέλ. Αυτές είναι προκλήσεις οι οποίες μας δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς και μας υποχρεώνουν να στρέψουμε το βλέμμα μας όχι μόνο προς Ανατολάς, αλλά και προς τον Νότο. Και προφανώς η Ελλάδα, μια χώρα που είναι πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτήν την συζήτηση. Τέλος, εκφράσαμε όλη την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια τεραστίων διαστάσεων επιστημιστική κρίση. Και η Ελλάδα, για ακόμα μια φορά, προσφέρεται να βοηθήσει και να υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου το σιτάρι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένο στην Ουκρανία, πρωτίστως στην Οδυσσό, να φύγει από την Ουκρανία και να καταλήξει τελικά στις χώρες που σήμερα το χρειάζονται. Η Ελλάδα έχει ένα ξεχωριστό ρόλο να παίξει σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Να σταματήσω λοιπόν εδώ και, κύριε Οικονόμου, παρακαλώ αν μπορείτε να συντονίσετε τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μελέτης. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι οι παρενέσεις του Προέδρου Biden των Αμερικανών προς τον κύριο Ερντογάν για σταθερότητα στο Αιγαίο θα πιάσουν τόπο και θα υποχρεώσουν τον Τούρκο Πρόεδρο να περιοριστεί σε ρητορικές εξάρσεις και να μην αποφύγει τις εντάσεις στο πεδίο. Κοιτάξτε, είδα και εγώ το δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου σχετικά με την συνάντηση του Πρόεδρου Biden με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Νομίζω ήταν πολύ σαφές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις στο Αιγαίο αλλά και στην Συρία. Νομίζω μια ευθεία παρένεση προς την Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου και να αποφύγει την ακραία ρητορική την οποία έχουμε δυστυχώς υποστεί τους τελευταίους μήνες. Ήθελα επίσης να πω ότι σε καμία από τις πολλές συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής δεν ετέθη από την Τουρκία κανένα απολύτως ζήτημα το οποίο να αφορά την προβολή των δικών της επιχειρημάτων εις βάρος της Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει κατά το πόσο τα επιχειρήματα αυτά μπορούν πραγματικά να σταθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον όπως αυτό του ΝΑΤΟ ή αν τελικά είναι μια επιχειρηματολογία η οποία σκοπεύει περισσότερο στην εσωτερική κοινή γνώμη και όχι σε μια συμμαχία
χωρών που θα πρέπει να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται την ασφάλεια με τον ίδιο τρόπο όπως είναι το ΝΑΤΟ. Άρα να υποθέσουμε ότι περιμένετε ένα ήσυχο καλοκαίρι, διότι το τελευταίο καιρό υπήρχε μια ανησυχία από αυτή την ακραία ρητορική της τουρκικής ηγεσίας. Και δεύτερον, αν με τις παρενέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του κυρίου Μισελ, όσο και του Αμερικανού Προέδρου του κυρίου Μπάιντεν, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με την Τουρκία παρά το δις Μητσοτάκης Γιόκ του Ταγκίπ Ερντογάν. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, κύριε Καντέλη, ότι το Μητσοτάκης Γιόκ το έχω ξανακούσει στο παρελθόν. Το άκουσα μετά τον Εύρο, υπόθηκε με άλλα λόγια. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Ερντογάν. Εκτιμώ ότι και πάλι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Πρέπει να συναντιόμαστε, πρέπει να μιλάμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα στα πλαίσια των σχέσεων καλής γειτονίας και μοναδικό σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να στηριχθούμε για να λύσουμε τις διαφορές μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κατέστη σαφές σε όλους ότι στην παρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των μελών του ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κατανόηση, καμία ανοχή για να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει την συμμαχία σε κάποιο άλλο γεωγραφικό μέτωπο. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, αυτό εξακολουθώ να εκτιμώ, ότι στο πεδίο δεν θα έχουμε κάποια κινητικότητα και δεν θα έχουμε ξανά μία επανάληψη του καλοκαιριού του 2020. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά είναι θεμητά που λέτε και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν και στο πεδίο. Όμως η Τουρκία μπορεί στο ΝΑΤΟ να ήταν πιο ήσυχη και ο κύριος Ερντογάν να μην έθεσε αυτά τα ζητήματα που έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Αναλύσκονται όμως με μια πολιτιστική διπλωματία, αν μπορώ να το βάλω σε εισαγωγικά, σε μια προσπάθεια προπαγανδιστική με τον όρο Τουρκετζίαν. Και εδώ φαίνεται ότι υπήρξαν και κάποια λάθη και κάποια κενά στους ελληνικούς μηχανισμούς προκειμένου να κατοχυρώσει αυτό το μπραντ η Τουρκία. Τι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει για το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θα αντιδράσουμε και πώς θα αντιμετωπίζετε κι εσείς αυτό που έκανε η Τουρκία? Κοιτάξτε, προφανώς και θα αντιδράσει νομικά η κυβέρνηση και θα εξαντλήσουμε τα νομικά μας περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την εξέλιξη και δεν θα μασίσω τα λόγια μου, κύριε Βιεννίδη. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες, γιατί δεν υπήρξε νωρίτερη αντίδραση. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Οι ευθύνες εδώ πέρα είναι υπηρεσιακές. Κάποιοι άνθρωποι εντός της διοίκησης πολύ απλά δεν έκαναν καλά την δουλειά τους. Πιστεύω ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα νομικό προστάσιο για να διορθώσουμε αυτό το οποίο έγινε, το οποίο αφορά την τουριστική εικόνα της χώρας, αφορά το τουριστικό μας προϊόν, αν και βλέποντας τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περίοδου, δεν νομίζω ότι είχε και καμία, αυτή η καμπάνια είχε και καμία ουσιαστική επιρροή στο πόσο καλά πηγαίνει ο ελληνικός τουρισμός, ειδικά ο τουρισμός στο Αιγαίο, ειδικά ο τουρισμός στα νησιά μας. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την αλλαγή προσώπου. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Βαγγελόδημα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την αλλαγή προσώπου του Ερντογάν εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς την εξηγείτε? Το λέω γιατί λίγο πριν φτάσει εδώ ο Τούρκος Πρόεδρος, επανήλθε σε αυτή τη ρητορική του Μητσοτάκης Γιόκ που μας είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι συνέβη και άλλαξε στάση? Νομίζω ότι έχουμε δει πολλές μεταβολές στη ρητορική του Πρόεδρου Ερντογάν. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα οποία λέγονται έχουν ως αποδέκτη των μηνυμάτων του το εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο. Έχω πει πολλές φορές ότι θα μπορούσα και εγώ να κάνω το ίδιο, να μπω σε έναν έντονο διάλογο προσωπικών αντιπαραθέσεων με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Δεν έχω καμία πρόθεση να το κάνω. Θα εξακολουθώ να επιμένω ότι η πόρτα της Ελλάδος σε έναν διάλογο εντός του πλαισίου το οποίο έχουμε προσδιορίσει, αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και ταυτόχρονα η χώρα μας θα εξακολουθεί όποτε έχει την ευκαιρία να θίγει τα ζητήματα της τουρκικής επιθετικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διμερώς στους εταίρους μας οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εκτιμώ ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμφθηκαν, θα έλεγα και δημόσια αλλά και πίσω από κλειστές πόρτες, είναι απολύτως σαφή. Θα επαναλάβω. Αυτή τη στιγμή όλη η προσήλωση της συμμαχίας έχει στραφεί στο πώς θα στηριχθεί η Ουκρανία
πώς θα μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στην απροκάλυπτη ρωσική εισβολή, τι στήριξη μπορούμε εμείς, τι παραπάνω στήριξη μπορούμε να παρέχουμε στην Ουκρανία, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις χώρες της ανατολικής γειτονίας ότι θα αισθάνονται ασφαλείς απέναντι στο ενδεχόμενο μιας επέκτασης της ρωσικής προκλητικότητας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή εντός της συμμαχίας για άλλα ενδεχόμενα προβλήματα, ούτε και μπορεί να είναι η συμμαχία το πεδίο επίλυσης οποιονδήποτε διμερών διαφορών μεταξύ οποιονδήποτε μελών της συμμαχίας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Μια ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω σε ό,τι αφορά την συζήτηση για τη Φιλανδία, τη Σουηδία και την Τουρκία για το μνημόνιο. Πώς σας απασχολεί το γεγονός ότι δύο τόσο προηγμένες ευρωπαϊκές δημοκρατίες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία ουσιαστικά δέχθηκαν τους όρους μιας χώρας που νομίζω όλοι μας συμφωνούμε, αναλυτές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, ότι έχει σαφή αυταρχικά χαρακτηριστικά? Πόσο θεωρείτε ότι αυτό πλήττει την εικόνα του ΝΑΤΟ και ίσως δημιουργήσει και σε εμάς κάποια προβλήματα στο μέλλον? Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα το κείμενο το οποίο υπεγράφει μεταξύ Φιλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας. Είναι ένα αρκετά γενικό κείμενο. Θέλω να πω ανοιχτά ότι η Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια όταν την απασχολεί το ζήτημα της τρομοκρατίας η οποία εκπορεύεται από κουρδικές οργανώσεις. Έχει πληρώσει βαρύτιμα η Τουρκία από τέτοιες τρομοκρατικές δράσεις. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχουμε καμία δυσκολία να το αναγνωρίσουμε. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπαμε και σήμερα εντός της Συνόδου Κορυφής, κάτι το οποίο το είπα και εγώ, το είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, δεν υπάρχει μόνο μία τρομοκρατία. Υπάρχει και η ευρύτερη Ισλαμική τρομοκρατία και στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης της Ισλαμικής τρομοκρατίας δεν μπορούν να στοχοποιούνται οργανώσεις, ομάδες, οι οποίες πάλεψαν κόντρα στην Ισλαμική τρομοκρατία και οδήγησαν τελικά στην εξάλληψή της και στην ήττα του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Άρα το ζήτημα αυτό είναι πιο σύνθετο. Πιστεύω τελικά ότι πρετάνευσε, κύριε Θανασόπλε, η λογική. Δεν νομίζω ότι θα προσέφερε όφελος η Τουρκία στην συμμαχία, αλλά και στη θέση της Τουρκίας στην συμμαχία, εάν επέμενε πέραν της συνόδου αυτής της κορυφής στο βέτο το οποίο είχε βάλει. Ξεπεράστηκε το βέτο, όπως σας είπα, ξεπεράστηκε τελικά πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι ξεπεράστηκε αρκετά ανώδυνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη συνολικά για τη συμμαχία. Κύριε Πρόεδρε, ανησυχείτε αν είναι πρόθεση της κυβέρνησης Biden να δώσει στην Τουρκία την αναβάθμιση των F-16 και να πουλήσει νέα εξυγχρονισμένα F-16? Και το ρωτάω διότι υπήρξαν κάποιες αναφορές στον τουρκικό τύπο, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος Biden υποσχέθηκε στον πρόεδρο Ερντογάν ότι μόλις γυρίσει θα δουλέψει για να περάσει από το Κογκρέσο. Και αν θα πρέπει σε αυτό το σημείο και η Ελλάδα για μία ακόμη φορά να στείλει ένα μήνυμα ή να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ. Κύριε Κωσελόγλου, η δουλειά της χώρας μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να ενισχύει τη δικιά της αποτρεπτική δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει πολύ συγκροτημένα τα τελευταία 3 χρόνια εντός των δημοσιονομικών περιορισμών. Δείτε πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα ως προς τις αμυντικές της δυνατότητες σε σχέση με το που βρισκόταν πριν από 3 χρόνια. Ως προς την πολύ γρήγορη προσθήκη των αεροσκαφών Ραφάλ, την αγορά υπερσύγχρονων φρεγατών, την αγορά ανθυποφυγιακών ελικοπτέρων και αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποια από τα προγράμματα τα οποία δρομολογούνται με ορίζοντα υλοποίηση στη δεκαετία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα θα έχει πάντα την ισχυρότερη δυνατή αποτρεπτική δύναμη. Αυτό είναι το μέλημα κάθε ελληνικής κυβέρνησης και θα πρέπει να πω βέβαια ότι όλα αυτά τα κάναμε, τα πιο πολλά αυτά τα κάναμε χωρίς να έχουμε τη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία από τη μία κόπτεται γιατί μπορεί ενδεχομένως να αναβαθμιστούν τα τουρκικά F-16, αλλά από την άλλη δεν στήριξε σημαντικές επιλογές της κυβέρνησης ως προς την αμυντική της θωράκιση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν είδα να υπάρχει κάποια αναφορά στο ζήτημα αυτό, στο δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε ο Λευκός Οίκος, και θα επαναλάβω επίσης ότι η αγορά οποιοδήποτε οπλικού συστήματος από τις ΗΠΑ είναι μια μακρά διαδικασία η οποία δεν απαιτεί απλά την θέληση της εκτελεστικής εξουσίας, απαιτεί και την έγκριση του Κογκρέσου.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι ο Ταγί Περντογάν διαπραγματεύτηκε την απειλή βέτο στην ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και της Φιλανδίας για να πάρει ως αντάλλαγμα τα F-16 ή και μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Και μια δεύτερη ερώτηση, αν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με τα F-35, αν έχουμε στείλει το letter of request και αν έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό. Για το μεν πρώτο σας απάντησα. Θα πω και μια φορά ακόμα ότι θέλω να αναλογιστούμε αν είναι προς όφελος της Ελλάδος μια Τουρκία η οποία να είναι τελείως απομονωμένη. Δεν ποτέ αυτό αποτέλεσε στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα συγκροτεί τις δικές της συμμαχίες, προβάλλει την ισχύ των επιχειρημάτων της, θέλει τη στήριξη των συμμάχων μας στα εθνικά μας δίκαια. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε την Τουρκία συνομιλητή. Δεν θέλουμε μια Τουρκία η οποία να μην συνομιλεί με κανένα. Και τονίζω, εμείς φροντίζουμε τα του οίκου μας. Προσωπικά έκανα, πιστεύω, μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Είχα την τιμή να απευθυνθώ στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι το οποίο αποτέλεσε μια μοναδική τιμή για μένα, αλλά και για την χώρα συνολικά. Και δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω για το τι κάνει η Τουρκία ή πώς ασκεί τη δικιά της εξωτερική πολιτική. Τώρα για τα F-35 έχουμε πει ότι η πρόθεσή μας είναι να αποκτήσουμε μία μοίρα F-35 με πιθανή οψιόν να αποκτήσουμε και μία δεύτερη. Μέρος της διαδικασίας αυτής είναι και η αποστολή του Letter of Request, πράγμα το οποίο έγινε τις τελευταίες μέρες. Είναι η αρχή, θέλω να το τονίσω, μιας μακράς διαδικασίας, καθώς δεν εκτιμούμε ότι μπορούμε να παραλάβουμε τα σκάφη αυτά πριν από το 2027-2028. Το λέω διότι είναι μια μακρά διαδικασία από τη μία, και το λέω διότι αφετέρου τότε έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αγορά. Πιστεύω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία για τη δυνατότητα της χώρας μας πια να προγραμματίζει αμυντικές επενδύσεις σημαντικές σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας, σε βάθος 15 ετίας. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αυτή είναι η ευθύνη μας, να θωρακίζουμε τη χώρα και να αναλαμβάνουμε αποφάσεις τις οποίες μπορεί εντός εισαγωγικών πολιτικά να τις καρποθούν η διαδοχή μας. Αλλά έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλεύει η χώρα ως προς τον μακροχρόνιο σχεδιασμό σχετικά με την εξωτερική και την αμυντική της πολιτική. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση ανατρέχοντας το τελευταίο δίμηνο. Είδαμε την Τουρκία να υιοθετεί μία τακτική παρακόλουσης για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Δεν σας ακούω, κύριε Παραλόγου, αν θέλετε λίγο πιο δυνατά από την αρχή. Είδαμε το τελευταίο δίμηνο την Τουρκία να υιοθετεί μία τακτική παρακόλουσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, να ανεβάζει τη ρητορική, εμπριστική ρητορική κατά της Ελλάδας. Έχουμε και το γεγονός ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Έφτασε ο κ. Ερντογάν εδώ στη Σύνοδο και βλέπουμε ότι πήρε σημαντικές παραχωρήσεις από τη Σουηδία και τη Φινλανδία για να δώσει τη συνένεσή του. Έχουμε αυτή τη φερόμενη υπόσχεση του κ. Biden για τα F-16. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι ήταν επιτυχής η έκβαση της Σύνοδου για την Τουρκία και ότι ίσως ενθαρρύνει τον κ. Ερντογάν και να συνεχίσει αυτή την τακτική παρακόλληση στο μέλλον, αλλά και να ανεβάζει το θερμόμετρο κατά το δοκούν εναντίον της Ελλάδας, γιατί βλέπει ότι αυτό δεν έχει συνέπειες? Νομίζω, κύριε Παραλόγο, πρέπει να πάτε στην συνέντευξη τύπου του κύριου Ερντογάν για να του κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Εγώ απάντησα για λογαριασμό της Ελλάδος, γιατί θεωρώ ότι η σύνοδος αυτή ήταν επιτυχημένη καταρχάς για το ΝΑΤΟ. Είμαστε μέλος της συμμαχίας και δευτερευόντως για την πατρίδα μας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στα ζητήματα αυτά. Νομίζω ότι έχω απαντήσει πλήρως και η ερώτησή σας έχει καλυφθεί από τις απαντήσεις που έχω δώσει στους συναδέλφους σας. Ευχαριστούμε πολύ.